διαχρονικά προβλήματα, βάλατε την, μπορώ να πω, όλα αυτά τα θέματα σε μια σωστή βάση. Και θυμάμαι την πρώτη ερώτηση που μου είχατε κάνει πριν 3 χρόνια, ήταν τις πρώτες μέρες που είχα εκλεγεί βουλευτές, αν μπορούσαμε να τα βρούμε μεταξύ μας οι βουλευτές για το καλό της Κρήτης. Εγώ σας είχα απαντήσει, θυμάμαι τότε, πολύ θετικά. Η πορεία έδειξε ότι δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το αίτημα, που είναι αίτημα της κριτικής κοινωνίας. Και θέλω να είμαι ειλικρινής. Τώρα φταίω εγώ, φταίνει οι υπόλοιποι, φταίνει οι άλλοι, αυτό θα το κρίνει ο κόσμος. Όμως τα σημεία που είπατε, και βέβαια πρέπει να σκύψουμε όλοι, είναι προβλήματα που αντιμετωπίζει η κριτική κοινωνία, και αν δεν είμαστε ενωμένοι τουλάχιστον σε αυτά τα ζητήματα, αλλά βλέπετε δεν είμαστε, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, μπορούμε να δώσουμε λύσεις. Μπορούμε να δώσουμε λύσεις το συντομότερο δυνατόν. Mm-hmm. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, πιστεύω, κυρία Δουγεράκη, ότι η πίεση είναι τέτοια, τα προβλήματα είναι τέτοια, γιατί είναι αρκετών χρόνων και δεν παίρνει άλλο, και πιστεύω ότι τουλάχιστον σε αυτά τα θέματα, τουλάχιστον το επόμενο διάστημα, θα έχουμε θετικές εξελίξεις. Δεν ήταν τυχαίο ότι ο Υπουργός Μεταφορών Υποδομών, ο κ. Σπίτζης, ακόμα και σε αυτή την ημερίδα αναφέρθηκε για τον Βόρειο Δικάξονα. Και είπε συγκεκριμένα, αν θυμάμαι καλά, ότι είναι ένας αυτοκινητόδρομος με πολλά θανατηφόρα ατυχήματα και χρήζει άμεση αντιμετώπιση, και μάλιστα δεσμεύτηκε ότι θα σας στείλω και την ομιλία του τις επόμενες ώρες, που λέει ότι άμεσα θα συμβαλοποιηθούν οι 7 διαγωνιστικές διαδικασίες που έχουν ολοκληρωθεί συν το Βόρειο Δικάξονα. Ανεξάρτητα όμως από αυτό. Όχι, για μείνετε λίγο μέσα σε αυτό το οποίο λέμε και στον κύριο Σπίτζη. Γιατί. Να δώσω μια εξέλιξη και να μου πείτε. Θέλω να δώσω μια εξέλιξη και θέλω να μου πείτε αν τη γνωρίζετε αυτή την εξέλιξη. Γιατί την βλέπω σήμερα μέσα από τις σελίδες εφημερίδας Νέα Κρήτη. Ότι ο κύριο Σπίτζη έχει τον τίτλο ΟΑΚ τέλος του Υπουργείου ΟΒΟΑΚ. Ο Σπίρτζης φέρνει τροπολογία και αφαιρεί όλα τα κρίσιμα αντικείμενα μεγάλων έργων και παρεμβάσεων στην Κρήτη, με πρώτο και καλύτερο το ΒΟΑΚ από την ευθύνη του ΟΑΚ. Είναι χαρακτηριστικό, διαβάζω αυτολεξία, αυτό το οποίο αναφέρεται στην εφημερίδα, ότι ζήτησε από τον ειδικό επιβλέποντα μηχανικό του έργου για τον κόμβο της Αγίας Πελαγίας να μετρήσει και να αποτυπώσει σε μελέτη μέσα σε 48 ώρες το κρίσιμο κομμάτι στη θέση γυαλί, όπου και τα πολύ νεκρά τροχαία, ούτως ώστε με το που ψηφιστεί η τροπολογία και πάρει ΦΕΚ, ο δρόμος να φρεζαριστεί και να στρωθεί με αντιολισθητικό τάπητα και να μπει πρόχειρο στη ΘΕΟ μέχρι την συνολική παρέμβαση με ευθύνη Υπουργείου και όχι ΟΑΚ, το ξέρατε. Κυρία Δουλειράκη, έχετε πολύ έγκυρες πληροφορίες. Δεν ξέρω από πού τις... Εφημερίδα Νέα Κρήτη. Δεν συζητάμε τίποτα περισσότερο. Λέμε, πάμε. Σε αυτή τη συζήτηση ήταν 2-3 άνθρωποι. Τώρα είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Είναι αλήθεια. Έγινε. Πριν την... σήμερα έχουμε Πέμπτη, την Τρίτη. Uh-huh. Την Τρίτη έγινε αυτή η συζήτηση στο Υπουργείο. Πάρθηκαν αυτές οι αποφάσεις. Συν του ότι ο Υπουργός είπε ότι έδωσε εντολή, ανεξάρτητα από την τροπολογία, τα τέχνη δημοκράτης να πάνε στη διαχειριστική αρχή, για να μην υπάρχει ολιγορία, για να μην υπάρχει καθυστέρηση, και να μπορέσουμε μέχρι τις 15 του επόμενου μήνα να έχει δημοκρατηθεί το έργο της Αγίας Πελαγίας. Αλλά πριν τη δημοκράτηση να γίνουν όλα αυτά που είπατε πολύ σωστά, είναι πολύ έγκυρες οι πληροφορίες που έχει. Το ρεπορτάζ της εφημερίδας Νέα Κρήτη, σελίδα 5, στο οποίο μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να βρει περισσότερα στοιχεία πάνω σε αυτό το θέμα. Την ουσία σας ανέφερα για να δούμε πώς από τη δική σας την πλευρά επιβεβαιώνεται και επιβεβαιώνεται. Τώρα, μάθημα οδικής ασφαλείας. Για αυτό το οποίο αρχικά σας είχα καλέσει, αλλά είδατε ότι πολλές φορές η συζήτηση πάει και σε άλλα θέματα, κύριε Βαρδάκη. Μάθημα σχολικής αγωγής, κυκλοφοριακή αγωγή, οδική ασφάλεια στα δημοτικά σχολεία της χώρας. 100 αρχικά στην Αττική και από του χρόνου σε όλα τα δημοτικά, σε όλη την Ελλάδα και στο γυμνάσιο. Αυτό τελικά θα κρατήσουμε. Κυρία Δουλειράκη, έχω την αίσθηση ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία που σηματοδοτεί πραγματικά ενέργειες και δράσεις που έλειπαν και λείπουν ακόμα δυστυχώς από την ελληνική κοινωνία. Έστω και τώρα υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Θεωρώ ότι εγώ έμεινα έκπληκτος. Παρευρέθηκαν στην ημερίδα μαθητές
του τέταρτου και του τρίτου, αν δεν κάνω λάθος, δημοτικού σχολείου του Χολαργού, που αν είδατε, αν είσαστε εκεί να δείτε τη δίψα που είχαν τα παιδιά για να μπουν στους υπολογιστές και να μάθουν κάποια πράγματα όσον αφορά την οδική ασφάλεια, σηματοδοτεί ότι το επόμενο διάστημα, το συγκεκριμένο μάθημα που έπρεπε εδώ και χρόνια, όταν θρηνούμε θύματα δεκαετίες, μάλλον έχουμε τη θλιβερή προθιά στην Ευρώπη, δεκαετίες τώρα, όσον αφορά τα τροχαία ατυχήματα, θεωρώ ότι είναι μια πολύ ουσιαστική ενέργεια και ο στόχος είναι η οικοδόμηση μιας συστηματικής, συντονισμένης εκπαίδευσης του μαθητικού πληθυσμού στο θέμα της οδικής ασφάλειας. Πολύ σωστά είπατε ότι 100 δημοτικά σχολεία της Αττικής θα μπουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα στο δεύτερο τρίμηνο της σχολικής χρονιάς και από του χρόνου το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής θα ενταχθεί σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μάλιστα. Να σημειώσω εδώ, ναι, κυρία Δουγεράκη, ότι εξειδικευμένοι επιστήμονες του Υπουργείου Υποδομών, για να καταλάβει και ο κόσμος, με απλά λόγια και μεταφορών, θα αναλάβουν αυτό το έργο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, οι οποίοι στη συνέχεια θα κληθούν να διδάξουν το μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας στις τάξεις των δημοτικών σχολείων. Είναι μια ουσιαστική, ναι, παρέμβαση. Είναι μια ουσιαστική παρέμβαση που πιστεύω ότι τα παιδιά μας, τα ίδια τα παιδιά μας, θα μπορούν να μας διδάξουν εμάς τους μεγαλύτερους, mm-hmm, που δεν καταφέραμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ούτως και να σας άλλως δώσω και μια είδηση, ότι, ναι, πιθανόν το επόμενο διάστημα θα έρθει ένα νομοσχέδιο το οποίο θα αλλάξει πάρα πολύ τον τρόπο εκπαίδευσης, διαπαιδαγώγησης και τελικά την αδειοδότηση των οδηγών που θα κληθούν να πάρουν ένα δίπλωμα, μια άδεια οδήγηση. Παρακαλώ, έχετε την καλοσύνη να μου εξηγήσετε τι εννοείτε. Κοιτάξτε, θα αλλάξουν κάποια πράγματα που θα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Λεπτομέρειες δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή, αλλά η όλη διαδικασία εκπαίδευσης και αδειοδότησης ενός οδηγού για να καθίσει στο τιμόνι, σε αυτά τα σημεία θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Μάλιστα. Είναι αυτά τα οποία μας έλεγε και έχουμε ακούσει από το 2017, τους τελευταίους μήνους του 2017, ο κύριος Νίκος Μαυραγάνης εδώ στα πλαίσια της ίδιας εκπομπής, μόνο που από παράταση σε παράταση το πάνε μέχρι στιγμή, σε ό,τι είχε να κάνει και με το εξεταστικό, γιατί δώσανε νέα παράταση μέχρι και το τέλος Απριλίου. Από 1 Μαΐου θα πάνε σε ένα άλλο τρόπο ηλεκτρονικής εφαρμογής της εξέτασης των υποψηφίων οδηγών και τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε ακούσει. Επίσης, ο υφυπουργός είχε πει και το εξής, το οποίο είναι ένα θέμα εξίσου μεγάλης σημασίας, κύριε Βαρδάκη, ότι ξέρετε, ακόμα και οι εκπαιδευτές θα πρέπει όλοι να είναι καταρτισμένοι, να έχουν πτυχία ανώτατης εκπαίδευσης και γι' αυτό θα έπρεπε να περάσουν και να φοιτήσουν και στα ΙΕΚ, κάτι με το οποίο συμφωνούν και οι εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο, από ό,τι ξέρουμε. Σωστό, κυρία Δουλειράκη, όλοι χρειαζόμαστε. Όλοι χρειαζόμαστε. Οτιδήποτε αφορά την οδική ασφάλεια, κοιτάξτε, εμείς και οι μεγαλύτεροι έχουμε την εντύπωση ότι καθόμαστε στο τιμόνι και το αυτοκίνητο είναι το τιμόνι. Το τιμόνι, τον γκάζ και το φρένο. Δεν είναι έτσι. Μας λείπει η κουλτούρα, μας λείπει η παιδεία της οδικής ασφάλειας. Είναι σημαντικό που γίνονται αυτές οι δράσεις τώρα, έστω και αργά. Ευελπιστούμε, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, ότι πιθανόν τα παιδιά μας να γίνουν οι δάσκαλοι μας. Πάντως, ξέρετε, μέσα από αυτή τη διαδικτυακή πλατφόρμα, το e-Academy, όπως μπορεί να το λέει το Υπουργείο Μεταφορών αυτή την ώρα, εάν μπεις για να περιηγηθείς μέσα σε αυτή την πλατφόρμα, τα πράγματα είναι εξαιρετικά εύκολα. Γιατί σε πάει από την ηλικία του νηπιαγωγείου ή της πρώτης δημοτικού μέχρι τη δευτέρα δημοτικού, με άλλα δεδομένα, με βιβλία, με γραφήματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, σε ό,τι έχει να κάνει με την ειδική ασφάλεια, οδική ασφάλεια. Έχει ειδικά βιβλία για το πώς όχι μόνο ο δάσκαλος, αλλά και ο γονιός, που είναι επίσης ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στο σπίτι, μπορεί να δώσει το μάθημα. Γιατί όλοι μας κάνουμε λάθη, σωστά το είπατε. Όλοι μας κάνουμε λάθη. Και δεν είναι μόνο ότι μαθαίνει το παιδί στο σχολείο, είναι και το μήνυμα που του περνάμε. Γιατί όταν εγώ κάνω ζουζουνιές ή κουτουράδες, το παιδί βλέπει και αντιλαμβάνεται τον τρόπο με τον οποίο εγώ οδηγώ. Και αν εγώ του περνάω και εκείνο το μήνυμα που λέει ότι εγώ είμαι και άλλος δεν είναι στο τιμόνι, αυτή την αντίληψη θα έχει και αυτό στη ζωή του, έτσι δεν είναι? Σωστά. Έτσι. Κυρία Λουγεράκη, κοιτάξτε, το μάθημα της οδικής ασφάλειας, θέλω να πω ότι υπήρξε μια
συστηματική δουλειά, μια πραγματικά πρωτόγνωρη συνεργασία του Υπουργείου Υποδομών με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όσον αφορά την οδική συμπεριφορά και συνείδηση στο μαθητικό πληθυσμό, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Mm-hmm. Ας ελπίσουμε ότι θα πάει καλά. Πιστεύω ότι είναι κάτι που έλειπε, κάτι που είχαν οραματιστεί κάποιοι άνθρωποι, αλλά δεν είχαν καταφέρει μέχρι χθες να το υλοποιήσουν. Πιστεύω με αυτά τα 100 δημοτικά σχολεία που μπαίνουν σε πρώτη φάση το δεύτερο τρίμηνο του έτους, και τα υπόλοιπα σχολεία όλης της χώρας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που θα ενταχθούν του χρόνου, να μας δώσουν μια ελπίδα και μια αισιοδοξία ότι επιτέλους θα αποκτήσουμε την κουλτούρα που χρειάζεται όσον αφορά την οδική, τον οδικό μας χάρτη, την ασφάλειά μας, και το πώς θα οδηγούμε στον δρόμο για να προλάβουμε. Κοιτάξτε, όλοι λένε για τον βόρειο δικό άξονα, όλοι λέμε για τον βόρειο δικό άξονα και σωστά το λέμε, σωστά δεν είναι όμως μόνο ο βόρειος ο δικός άξονας. Όμως και την δική μας την αγωγή δεν καθόμαστε ποτέ να την καυτηριάσουμε, γιατί παίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την εξέλιξη των τροχαίων ατυχημάτων σε όλη τη χώρα. Και δεν είναι μόνο ο βόρειος ο δικός άξονας, γιατί είναι πάρα πολλά εκείνα τα τροχαία με θανάτους, με σοβαρούς τραυματισμούς, με ελαφρύς τραυματισμούς, υλικών ζημιών που συμβαίνουν συνολικά σε αυτό το επικίνδυνο οδικό δίκτυο της Κρήτης, που είναι το εθνικό κατεφημισμόν και είναι το επαρχιακό επίσης οδικό δίκτυο. Α, και θα μπορούσαμε να το πούμε διαφορετικά ότι ήταν αγροτική η δρόμη. Λοιπόν, κύριε Βαρδάκη. Κυρία Δουλγεράκη, να σας πω, γιατί έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Εγώ έμαθα χθες. Είναι αυτά που δεν ανακοινώνονται και πολύ σωστά το είπατε. Έμαθα χθες ότι στο ίδιο σημείο του θανατηφόρου ατυχήματος έγινε κι άλλο ατύχημα, το οποίο δεν δημοσιοποιήθηκε πριν 4-5 μέρες.